στο οποίο σημείο θα υπάρχουν δύο αυτοκίνητα αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ το ένα. Ωραία. Μάλιστα. Άρα 2 εκατομμύρια στην ουσία και τα δύο. Μάλιστα. Δώρο για τα Χριστούγεννα! Μη μου πεις. Ξενέρωσε. Λοιπόν, άκουστε τώρα βλαμμένα, γιατί είναι σοβαρά αυτά που θα σας πω. Λοιπόν, τα οποία έχουν μέσα ενσωματωμένο μικροτσιπ, το οποίο μικροτσιπ έχει μέσα πρόγραμμα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την χαρτογράφηση της πόλεως. Τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν όλα τα σημεία, τα κρυφά, τα καλά, τα ωραία και τα άσχημα μέσα σε αυτό το μικροτσιπ. Όλη πόλη! Ακριβώς, τα πάντα. Μέχρι και το τελευταίο στενό, μέχρι και ο τελευταίος υπόνομος. Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα μικροτσιπ, άμα πέσουν στα χέρια των Βέ και του Κάρολου, την στρουμφίξαμε. Ωραία, γιατί... να πάμε να τα πάρουμε εμείς. Άκουσε με. Γιατί θα μάθει όλα τα σημεία και εμείς θα έχει το πλεονέκτημα και εμείς θα βρισκόμαστε συνεχώς ένα βήμα πίσω. Οπότε σας στέλνω προσεκτικούς εδώ. Αυτό το μικροτσιπ δείχνει όλα τα σημεία, όλα και τα κρυφά και αυτά, ιστορίες, όλα. Κόκαλα. Μάλιστα, κόκαλα. Οστά. Τα οστά. Δεν ακούω. Ναι, ρε. Τα οστά από τις αποστολές τότε με τις τέτοιες, ρε. Θυμάμαι. Το θυμάμαι. Με τους πάπυρους. Τσάτα, θυμάστε. Εδώ στο μέλλον. Τσάτα, θυμάστε τα κόκαλα από τους πάπυρους. Τι δουλειά έχει. Ναι, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Λοιπόν, όταν μάθανε που είναι θαμμένο η ΒΕ, μπήκανε στο μοναστήρι μας. Μας βασάνισαν και έσφαξαν νέα παιδιά που ήτανε μοναχοί εδώ και αναγκάστηκα να τους μιλήσω. Μάλιστα, μάλιστα παιδί μου, Ιβέ. Ιβέ σφάξανε παιδιά. Το έχω δει αυτό σε μια ταινία που λέγεται Βενάκο, Βενάκο, νομίζω ότι είναι αστείο, λευλαμένα. Εσύ τα κάνεις όλα τα διακομωδείς. Ο πάτερ εδώ πέρα... Τώρα ξεκίνησα να μιλάει σοβαρά άνθρωπος. Εδώ πέρα Ιβέ έχει σκοτώνει τον κόσμο. Παλιό βρωμιάρδες. Συγγνώμη και όλα τα λέω εντάξει. Αναγκάστηκα να τους μιλήσω. Ευτυχώς όμως, τώρα τα συγκεκριμένα οστά είναι στα χέρια σου, αγόρι μου. Τι να τους μιλήσετε, δεν κατάλαβα. Τα πρώτα ήταν θαμμένα σε αυτόν τον τάφο. Εδώ, μπροστά μας. Σε αυτόν τον τάφο. Ποιον είναι τα οστά? Ποιον είναι ο τάφος? Σε αυτόν εδώ τον τάφο, δίπλα, αγόρι μου. Ποιανού είναι? Είναι της μητέρας σου. Σε αυτόν εδώ? Μάλιστα. Της αγαπημένης μου Ντολόρες. Έτσι είχε ζητήσει ο πατέρας σου να είναι θαμμένο. Δίπλα-δίπλα. Δηλαδή έχω τα κόκαλα της μητέρας μου στο σπίτι μου. Όχι, παιδί μου. Τι όχι, αφού τα έχω σπίτι μου τα κόκαλα. Τα κόκαλα της μητέρας σου είναι θαμμένα εδώ, σε αυτόν τον τάφο. Τα κόκαλα που έχεις στο σπίτι σου ανήκουνε. Πάρε. Ποιος είναι αυτός, ρε? Ποια είναι αυτή, ρε μαλάκα? Βε. Ρε, είναι χαζός ο Μον. Γιατί να μην πάρουμε τα μάξια να σηκωθούμε να φύγουμε, ρε μαλάκα? Θα τα δώσουμε σου, Βε, τώρα. Πάει καλά! Καλά, εντάξει, είναι...
Ρε φίλε, αφού αυτός δεν ήθελε να προλάβουμε, τι κάνουν. Ωραία, τώρα τους προλάβαμε και το χάσαμε. Ό,τι να είναι. Ακούσαμε, τους ακολουθούμε, Φέρω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Βένε. Βένε, μ' ακούς. Βένε. Βένε, μ' ακούς, ρε. Έλα, ρε, λέγε. Τι έγινε. Τι είναι, τι κάνουν εκεί. Λέγε. Ξέρεις ποιον βλέπω μπροστά μου. Ποιον. Ποιο ρε. Βένε. Ποιον αρε, μίλα ρε. Τον άντριο βλέπω μπροστά μου, Βένε. Τι λες ρε, αυτός δεν πέθανε ρε, πλάκα, πλάκα κάνεις ρε. Τον πυροβόλησε η Πινέλοπη αυτή. Και ζει. Για να μην φανώ ρε. Βάλα ρε. Γαλένη. Μου έλειψες ρε, Παύλο. Μα τον πυροβόλησε χέντα ρε μαλάκα, πως γίνεται, του ανατείναξε τα μυαλά στον αέρα, η Πινέλοπε. Για λέγε. Βάλε το όπλο μέσα. Λέγε! Βάλε το όπλο μέσα. Τσέντρε! Απατεώνησα! Βάλε το όπλο μέσα. Θέλω να ερεμήσεις, υπόσχομαι να σου πω όλη την αλήθεια. Ζει ο γκομενός σου, ε. Ζει! Βάλε το όπλο μέσα. Θα σε πυροβολήσω. Ηρέμησε και άκουσέ με. Θα σου πω όλη την αλήθεια. Στορκίζομαι. Βάλε το μέσα. Βάλε το μέσα. Έλα μαζί μου. Τα χέρια μου θα κάτσω το όπλο. Δεν το βάζω μέσα. Το ξέρεις. Τα χέρια μου δεν με νοιάζει. Είσαι πολύ ήρεμος. Τι πολύ ήρεμος να με ρε μαλάκα με τις μαλάκες που έχει κάνει. Δεν το βάζω μέσα. Δεν το βάζω μέσα στο όπλο. Δεν το βάζω μέσα. Αντωνάκη, καλησπέρα. Άκουσε με. Το όπλο δεν άμπει μέσα, το καταλαβες. Εδώ θα κάτσω. Λοιπόν. Θέλω να ηρεμήσεις, Παύλο. Να ηρεμήσω, ε. Ναι. Καλά, είσαι. Είναι πολύ ήρεμος. Θα σου πω όλη την αλήθεια. Ηρέμησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχτάρα μου. Για τα 100 αστεράκια. Άναψε και το τσιγαράκι σου. Εντάξει, όλα καλά. Άναψε και το τσιγαράκι σου. Αν έχεις το τσιγάρα, μη σε σκοτώσω. Ο γκόμενός σου ζει, ε! Κομπλέ, έτσι! Ξέρω ότι έμαθες ποιος είναι ο πατέρας σου. Μη ρωτήσεις πως το ξέρω. Ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου. Το ξέρω, ναι. Σε αυτά τα 5 χρόνια έμαθα πολλά που δεν ήξερα. Ξέρεις για τον Ραούλ. Να. Πώς το μάθησες. Θα σου εξηγήσω. Υπομονή. Όταν σε έχασα ήθελα να μάθω τι γίνεται, τι συμβαίνει. Τι κρύβεται από πίσω. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Έτσι πήγα να βρω μια αποθήκη που είχε ο πατέρας μου. Να ψάξω μήπως βρω κανένα στοιχείο. Όταν πέθανα, άρχισες και έψαχνες. Έψαχνα, ναι. Είχε μια αποθήκη ο πατέρας μου και πήγα να ψάξω εκεί. Μπας και βρω κάτι, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Βρήκανε ημερολόγιο, Παύλο. Το πατέρα μου το ημερολόγιο. Πατέρας του ημερολόγιο. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν πιο νέος, πιο μικρός. Ήταν στην ομάδα των ΒΕ. Ο πατέρας σου. Mm-hmm. Ήταν ο καλύτερος hacker. Το δεξί χέρι του παππού του Κάρολου. Έκατσε μαζί τους, πολέμησε. Πιστός ήταν πάντα. Και όταν πήρε την απόφαση να φύγει, ήταν ο τρόπος να πεθάνει. Τι
καταλαβαίνω. Ο πατέρας σου ήταν ευαί. Ναι. Τον βασάνιζαν επί δύο ολόκληρα χρόνια. Ήθελα να φύγει από τους ΒΕΚ και δεν τον αφήναν. Ακριβώς. Τον βασάνιζαν. Λυπάμαι. Και ένας ΒΕ τον πήρε μαζί του και τον οδήγησε μακριά από αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφούλη μου. Άρχισα να μπουτζί 8 άτι έξα τράπεζι, τι έξασα. Να συνεχίσω. Ναι. Βασάνισε τον πατέρα σου. Ναι. Τον πήρε ένας ΒΕ που λες. Τον οδήγησε μακριά από αυτούς. Δεν γνώριζε ποιος ήταν φυσικά έτσι. Δεν ήξερε αν ζήσει ή αν θα πεθάνει. Όταν έβγαλε τη μάσκα που λες, τον έπιασε από τον ώμο και του είπε ότι θα δημιουργήσουν κάτι πολύ δυνατό. Τι κατάλαβα. Θα καταλάβεις το τέλος. Έτσι με αυτόν από τον ΒΕ, από τους ΒΕ, συνέχισαν μαζί, δημιουργήσαν κάτι πολύ δυνατό και μέχρι που αυτός πήρε τη δύναμη, τον πέταξε σαν σκουπίδι, τον πατέρα μου. Έχει περάσει δύσκολα. Πάρα πολλά δύσκολα. Είμαι άτυχη στη ζωή μου. Όταν γέννησε η μητέρα μου, ο πατέρας μου αποφάσισε να μείνει μακριά από όλους και από όλα, για να προστατέψει την οικογένειά του. Δεν τον άφησαν ποτέ ήσυχο αυτή. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κολοβέ. Το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο ήταν. Ποιο. Το ξέρεις ότι είχα μια μικρή αδερφή, μικρότερη. Και εκείνη τη μέρα, αν δεν με είχαν στείλει στο θείο μου, θα είχα πεθάνει κι εγώ τώρα. Τι έγινε. Τι εννοείς. Αυτό που εννοώ, αυτό που άκουπα, αυτό που καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιος το έκανε αυτό. Όλα αυτά ξέρεις ποιος τα έκανε. Σκότωσαν τον πατέρα σου και την αδερφή σου. Τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Μητέρας και την αδερφή σου. Ξέρεις ποιος το σκότωσε. Ποιος. Ο πατέρας σου, Πάμπλο. Ο πατέρας σου. Ο Ραούλ. Ο Ραούλ. Ο Ραούλ τι δουλειά έχει με αυτό. Ο λόγος που σε έφερα εδώ πάνω είναι γιατί ο πατέρας σου με τον πατέρα μου ήταν φίλοι. Για να μην φανώ, ρε. Εδώ έρχονται και σχεδιάζουν. Ο πατέρας μου! Με τον πατέρα σου ήταν φίλοι! Ακριβώς. Και φίλοι. Ο πατέρας μου σκότωσε τη μάνα σου και την αδερφή σου! Ακριβώς, όπως τα λέω. Πες μου, όλα αυτά. Τι να κάνω. Που έβαλα άτομα να τους σκοτώσουν. Είμαι 5 χρόνια, μικρό κορίτσι, τι να έκανα, πες μου. Πώς μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Ρε λέτε τα κόκαλα να είναι τι νομίζεις, δεν μιλάω τόσο καιρό πινέλο, που με βλέπεις έτσι, δεν μιλάω, γιατί, για ποιο λόγο. Ο Άντριο ήταν αυτός που με έβαλε να σταθώ στα πόδια μου. Που με βοήθησε αυτός. Αλλά όταν έμαθα για τους ΒΕ, ήθελα να απομακρυνθώ, αλλά ήταν αργά. Πολύ αργά. Παμπλό. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω σου τίποτα άλλο. Και μου πες ψέματα για τον Άντριο, ψέματα! Ο Άντριο ζει, γιατί ζει!
η καραμπίνα του πατέρα του ήταν... Τα καψούλια ήταν αβολίδωτα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Όταν σου έδωσα τα λεφτά και έμεινα μόνη μου, βρήκα ένα jet ski πίσω στο σκάφος. Πήδηξα να το πάρω. Και εκεί μου πιάσε το πόδι ο άντρης μέσα από το νερό. Του έδωσα μια στιμούρη και έτσι γλίτωσε και έφυγα. Το σημαντικό είναι από όλα αυτά ότι σ' αγαπάω. Σε θέλω στη ζωή μου για πάντα. Και πλέον κοιτάω μπροστά. Και από εδώ και πέρα θέλω να ζήσουμε μαζί για πάντα, χωρίς ψέματα. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου, Παμπλό. Απλώς έπρεπε, όλο αυτό έπρεπε, δεν έπρεπε, δεν ξέρω τι να πω. Αβολίδωτα. Γιατί του έγινε στο κεφάλι να τελειώνουμε με αυτό να... Παμπλό, με βοήθησε ο Άντριου. Με βοήθησε. Σε βοήθησε και μετά σε ανάγκασε να είμαι σε μαζί του. Ε! Σε βοήθησε στη δύσκολη στιγμή όταν εγώ ήμουνα σε κόμμα, ε! Ωραία, ξεκαθάρισε το δεν το θες. Τελείωσε με τον άντρο. Γιατί πρέπει να κάνετε παρέα. Δεν καταλαβαίνω. Τον Άντριο δεν τον θέλω. Κοίταξε με στα μάτια, Παμπλό. Κοίταξε με. Τον από πίσω, δεν μπορώ να τον δω, τον από πίσω. Ο Πονέτος! Τον άντρο που είσαι. Δεν ακούω. Το στείλεις μήνυμα. Άκουσε με. Δεν πρέπει να καταλάβουν ότι ξέρω, εντάξει. Μίλα μου. Κοίταξε με. Ωραία. Μιλάμε τώρα. Δεν πρέπει να καταλάβουν ότι ξέρω τις τοποθεσίες τους. Όχι, μην αγχώνεσαι. Δεν μας ακούνε ούτως ή άλλως. Νούμερο 1, 12 και μισή. Όλα δεν να ακούω. Μίλα μου. Μην αγχώνεσαι, δεν μας ακούνε. Μην αγχώνεσαι. Αν πατήσουν τη σκανδάλη, πεθαίνω, Πινέλοπε! Μη φοβάσαι. Θα έκανα τα πάντα για σένα. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Μιλάμε ακόμα. Ναι. Με ένα κουμπί με νεκρός, Πινέλοπε! Μην και με καταλάβουνε! Γιατί δεν προφυλάκτης, γιατί δεν το τέτοιο... Γιατί τους έφερες. Παμπλό μου. Λοιπόν, ακούσε με. Με το που τον σκοτώσει. Κοίτα το βενάκο. Κοίτα το βενάκο. Με το που τον σκοτώσει, βουτάμε και βαράμε τον άλλον. Εντάξει, το έχουμε. Ναι. Τρία. Δύο. Κάνω τούμπα. Γυρνάω όπλο και κάνω τούμπα. Το έχουμε. Ναι. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Βαρέ. Πέθανε! Σκότωσες! Ρε, φύγαμε! Φύγαμε! Όχι από εκεί. Φύγαμε! Άρε, τσατάρα μου, μας έχουν κάνει... Αλεξίσφαιρο, ξεκινήσαμε πάλι τα αλεξίσφαιρα. Και ρε... Σαπρέσορ. Να το κουμπώ στο σαπρέσορ. Για περιμένετε. Φιλαράκι, τι ακριβώς μου έδωσες εδώ. Φιλαράκι, αυτό το Rocket Lancer τι ακριβώς είναι. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια κάποια στιγμή. Για δώστε μου ένα λεπτό. Τι να πω ρε μαλάκα! Βενάκο.
Έλα. Γιατί κοιμάσαι, ρε μαλάκα. Δεν κοιμάμαι. Δώσε λίγο, πάμε λίγο ενέργεια. Σου δώσε και εσένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, αυτό κοιτάω. Για δες ρε παίχτη. Μου δώσες. Ωραία. Μάλιστα. Δυστυχώς, μπόρεσα να φτιάξω μόνο δύο ροκέτες. Κάρουνε λίγο, πετάω χέντα. Με το που γυρίσεις πλάτη. Ακούσε με, αν πάρει χαμπάρι ο άλλος, γυρνάμε σούτια, πρόσεχε. Βασικά κοίταμε. Κοίταμε λίγο, Βενακό. Ρε, όταν θα πάει κοντά στο βιτίο, βαράω το βιτίο εγώ. Είναι πολύ κοντά στο βιτίο, το βλέπει. Είναι ένα βε μπροστά μας, δύο βε δεξιά μας ακριβώς. Άμα κάτσουμε εδώ που είμαστε, θα πεθάνουμε instant, ρε. Περίμενε. Ο βε μπροστά μας, πού είναι ο βε μπροστά μας? Πού είναι ο βε μπροστά μας? Κάτω από το φράκτη, μπροστά. Ωραία, Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Ωραία, πάμε από την άλλη, πάμε από την άλλη, έλα από εδώ. Μας νοιάζει να ανατινάξουμε. Ου! Ωραίος! Μαλάκα! Μαλάκα παιχτούρα μου! Μαλάκα προχώρας. Μαλάκα τι παιχ... Τι χέντσο ήταν αυτό, ρε! Πρόσεχε, γιατί θα δει τον μπροστά. Λοιπόν, θες να σπάσουμε, γιατί αυτός λογικά θα τον δει. Άμα τον δει, τον ήπιαμε, φίλε. Λοιπόν, θέλω να. Άκουσε με, προσεκτικά. Άμα πάω εγώ από εκεί και του τραβήξω την περιέργεια, θα έχει εσύ κλείνει εδώ πέρα. Κατάλαβες. Πρέπει κάτι να γίνει από εκεί. Λοιπόν, το βρήκα. Θα προχωρήσει μπροστά και θα πάω εγώ και θα ανατινάξω το βίντεο για να του αποσπάσω την προσοχή. Ωραία, αριστερά, ένα, περίμενε. Λοιπόν, κάτω εσύ τώρα. Πρόσεχε, μη σηκωθώ και μου πετάξει εμένα τίποτα. Πάμε. Το έχεις. Ω, μαλάκα! Λοιπόν. Τώρα μπορεί να μας αντιληφθούν. Λοιπόν, σπάς δεξιά. Εγώ ανατινάζω στο βίντεο. Προχώρα να το δεις. Προχώρα. Είναι πολύ βε. Ωραία, μα... Ωραία, μα λέγεις έντα! Ρι-ποζίσιον... Είναι μα! Εσύ είσαι! Σε μένα βαρές, ρε! Μαλάκα, τι όμαξα, ρε, μαλάκα, έλα εδώ. Τι μάσκα είναι αυτή που φορά, ρε, μην ξαναφορείς αυτή μάσκα. Μα το Θεό, ρε, μαλάκα! Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Σε παρακαλώ! Δεν σκάει το αμάξι. Το ξέρω, ρε, φίλε. Δεν είναι ανατινά τα μάξι. Λοιπόν, άκουσε με, το παίρνουμε και το πετάμε στη θάλασσα. Το παίρνουμε και το πετάμε στη θάλασσα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Βενάκο. Πού είσαι? Τι μαλάκας είναι. Βενάκο! Σου έχει μείνει ρουκιατά. Ναι, μου έχει μείνει. Ωραία, πάμε. Το παίρνουμε και το πετάμε στη θάλασσα. Φύγε να ρίξω μία, ρε. Ρε μαλάκα. Έχεις, πόσες έχεις εσύ? Δεν έχω καμία, φύγαμε. Θα το πετάξουμε στη θάλασσα, έλα πάμε. Άκουσε με, πάρε το αμάξι εσύ. Εσύ το αμάξι. Μπράβο. Μπράβο, τελείωσε. Έλα να με πάρεις. Έλα, να με πάρεις γρήγορα! Βενάκο, γρήγορα, αγόρι μου! Γρήγορα! Πάμε, ρε, καλέ, παιδιά! Τσα! Ανεβαίνουμε, το έχουμε! Πάμε! Για πάνε! Έλα από εδώ, έλα από εδώ! Ένα σφαίρι, αριστερά. Από την άλλη, αριστερά. Έλα από εδώ. Πού τα μάξε.
Βενάκο, τα μάξι πρέπει να βρούμε, ρε. Ένας, δύο... Βενάκο, μ' ακούς από εκεί. Ε, μ' ακούς, το βλέπεις το supercar που είναι. Όχι. Μ' ακούς, ρε. Όχι. Όλο ευθεία είναι, όλο ευθεία. Εκεί που είναι ο ένας, δεν τον βλέπεις. Εκεί που το κοιτάει, ρε, είναι σκυφτός. Αυτό ανατινάζεται μπροστά μου. Ε, μπορείς να ρίξεις μια μπαζούκα και να περάσεις ανάμεσα. Δεν έχω ρουκέτες. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πέντε δεκαεφτά, αφήμη 5-17. Αφήμη 5-17. Ωραία μαλάκα. Πώς είναι. Καλώς πώς. Δεν έχουν δει. Βενάκο! Βενάκο, καλύψε, είναι ένας δεξιά! Είναι ένας δεξιά, Βενάκο! Για να μου λέει μόνο τα δύο, ξέρω εγώ. Παιδιά! Δεν μπορώ να βγω, ρε! Μαλάκα, τρόμαξε. Λίγο. Μπράβο. Και? Θέλω να μείνω μαζί σου. Να συζήσουμε. Ναι. Ναι! Θέλω να κοιμάμαι και να ξυπνάω πάντα δίπλα σου. Εσύ θες. Ξέρω, θέλω. Δεν ξέρω. Σκέψου το. Να κοιμηθούμε παρεούλ, να κοιμόμαστε μαζί. Θα πληρώσω το μισό νίκη όμως. Θα όλο θα το πληρώσω. Χριστούγεννα σε όλους, τσα! Αγίνει! Αρωμαδάρα! Αρωμαδάρα! Θα την πέσουμε για ύπνο. Αύριο πάλι φουλ πρέσα. Πάμπλο. Ορίστε. Πινέλοπε. Θέλω να μου δείξεις ποιος είναι ο Πάμπλο Εμίλιο Εσκομπάρ. Είσαι έτοιμος. Πες το ναι και έρχομαι τώρα.
Έβλεπα και βίνδεα. Να πάρω καμιά συμβουλή. Τέλος πάντων. Τι κάνεις? Τι πήγες να κάνεις? Πήγα να σε χαϊδέψω. Α, λοιπόν. Εσύ τι νόμιζες πήγα να κάνω? Πινελοπίτσα. Έλα, θέλω pancakes με σοκολάτα, ένα φρούτο σπίσω γλυκό και χυμό, πορτοκάλι. Να πάρω βιταμίνη D. Σε, ντε, δεν ξέρω. Τώρα, ντε. Μπράβο. Και μπορεί να σου δώσω και μετά κι άλλο γλυκό, θα δούμε. 500 αστέρια, παιχταρά μου! Να ξέρεις. Τέλη μου! Λευκάδα! Αγάπη, αγάπη στη Λευκάδα, τα λέμε καλοκαίρι event! Τα λέμε καλοκαίρι, μακάρι να είναι όλα καλά, φίλε! Με καραντίνες και ιστορίες να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, μαλάκα η φερτάρα! Να πάρω το χτυκιά, το βενάκο, να γίνει χαμός, να γυρίσω όλη την Ελλάδα! Λοιπόν... μαλάκες, δεν ξέρω, φίλε μου, πολύ πιασμένο. Τσάτ, είμαι πάρα πολύ πιασμένο. Δεν ξέρω, αυτά τα Ιαπωνέζικα που έκανα. Αυτά. Γιώργος Γιοργαλής, 50 αστέρια παιχταρά μου. Κώστας Κωστάκου, 629 αστέρια. Αδερφούλη μου. Πόπο, παιχταράδες μου, τι γίνεται σήμερα. Να σου πω, Πινέλοπε, να σου πω κάτι. Αυτά τα αεροπλανικά σου αρέσαν, αυτά τα Κινέζικα. Τα Κινέζικα που έκανα, τα ζίου ζίτσου. 30 Δεκεμβρίου παίρνω όλη μου την περιουσία και τη βίλα. 30 Δεκεμβρίου έρχεται ο πραγματικός. Πάμπλο, Εμίλιο, Έσκομπα. Κόν κολόγος. Για πες μας λίγο, Στέλιο, πως ήταν χτες, ένιωθε το λίλακι σου ή έκανε ήχο μέσα σα 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 σα. Πινέλοπε. Πινέλοπε. Πινέλοπε, βλέπεις ένα αστυνομικό ελικόπτερο απέναντι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, κρύψου. Κρύψου, ρε. Τι κάνει αυτό, τι συμβαίνει, ρε, εσύ, Παύλο. Μας κοιτάει το ελικόπτερο. Άκουσε με, είναι κάτω, 4 τσιπάκια. Τέσσερα τσιπάκια FBI είναι κάτω, μ' ακούς? Σ' ακούω. Έλα εδώ, ήρεμα. Άκουσε με! Όχι σπαμπολικές κινήσεις, γιατί σας βλέπω και τους δύο ταχωμένους, τρελαμένους. Και πιστέψτε με, θα φύγουμε από εδώ πέρα σόι και βλαβείς όλοι. Πηγαίνετε μέσα να αλλάξετε. Έτσι, έλα εδώ να σου δώσω και τα... Γεια. Τα έχω αφήσει εδώ. Τέτοιο μου, κοίτα εδώ. Ωραίο. Ναι. Ωραίος, έλα, πάμε. Πάμε. Κατεβαίνω εγώ πρώτος, μισό λεπτό, σας το καλές. Τσατάρα μου, ωραίος. Πάμε. Για να μην πανώ, ρε. Από εδώ, σιγά. Καλένι! Η Ultra Sina ή εδώ. Τι κάνετε εδώ? Εγώ είμαι το συνεργείο, παιδιά. Έχω έρθει να καθαρίσουμε. Ήρθα να πάρω τα παιδιά γιατί έχει το σκηνικό. Με ενημέρωσε ο διοικητής σας. Και αποχωρούμε από το σκηνικό για να κάνετε τη δουλειά σας ελεύθερα. Τέλειο. Έτσι. Okay, καλή μα... παιδιά, να προσέχετε εσύ. Συνάδελφοι, προχωράμε. Γεια σας. Καρδιά μου, ότι πάει σε τρελή. Πάμε στο μανάκι. Τι βλάκες είναι αυτή η κολόμπατση, ρε μαλάκα! Σταμάτα, ρε. Να οδηγήσω εγώ! Όχι, πάμε, τσιγάσικα. Ω! Ρε, σκέσαι... Τι ήταν αυτό, ρουκέτα ήταν? Φύγε, ρε! Ρίσκες μια ρουκέτα! Φύγε! Σιγά, σταματήστε. Τα έχω κανονίσει όλα, μην φωνάζεις. Λοιπόν, κατεβείτε εδώ. Κατεβείτε εδώ. Ναι. Σίγουρα τα έχετε κανονίσει όλα, κύριε Βασίλη. Κατεβείτε εδώ και μην ξαναμιλήσω. Πάμε γρήγορα. Πώς μας πήραν χαμπάρι κολόμπατσι, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω, πάμε γρήγορα. Πάρω.
Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω. Ωραία κύριε Βασίλη, ωραία. Τα λέμε, εντάξει. Προχωράτε. Πάμε. Όλο αριστερά, έτσι. Ναι, αγάπη μου. Σιγά σιγά. Όλα καλά, οδηγάω καλά. Ναι. Αμέλειο! Κοιτάω πίσω εγώ. Ω, μα έτσι είναι μαλάκα! Σιγά σιγά, μη πανικοβάλω, μη πανικοβάλεις, ε. Πυροβόλα, όχι. Ω! Μπράβο, αγάπη μου! Πάμε. Οχ! Ποιος είναι αυτός ο Βενάκος είναι? Ναι, προχώρα. Μπράβο αγάπη, βάλα τους! Ναι. Βενάκο! Ο Βενάκος είναι, Πάμε. Πάμε. Ευθεία πάω. Ναι. Ακούς σιρήνες. Πάμε. Όχι! Πρόσεχε. Φάτε! Ακούς σιρήνες. Μπράβο. Χάνει ζωή η μηχανή. Μπράβο, αγάπη μου! Εγώ είμαι. Ωραία, φύγε. Κύριε Μον. Πάμε. Στο να βλέπει το GPS. Από εδώ θα πάμε. Δώσ' του. Όπω. Μαλάκα, τι έγινε, δώσ' του, Μον, δώσ' του. Πάμε ρε Μοντάρα, αστέρι! Πάμε! Κύριε Μοντ, εξαιτίας σας με κυνηγάει το FBI, θα σας αρχίσω τώρα! Σταμάτα ρε! Κάτσε να βγούμε από εδώ και θα τα εξηγήσουμε όλα! Κομμάτια πάει! Πάμε να δώσει! Πέρα τις θάλασσες! Και φόρτσα τα πανιά! Σε βάχο θαλασσινός είναι ο Μοντάρος! Βάλε τον! Δεν κάθομαι, φίλε! Παιδιά, αυτό το ελικόπτερο έχει πυροβολικά, μ' ακούτε! Είναι κι άλλο από κάτω μας. Είναι κι άλλο. Πού σου γάμω. Θα πρέπει να πέσετε, παιδιά. Τα έχετε τα λεξίβουτα. Ωραία, πού να πάμε! Θα πέσετε εδώ κάτω, στο αεροδρόμιο, και εγώ θα τραβήξω μαζί μου. Ωπα, βαράνε! Ωραία! Είσαι έτοιμος! Λοιπόν, πέφτουμε! Παπά, μ' ακούς! Λοιπόν, μόλις σας πω φεύγετε, θα τραβήξω. Με το 3. Παπά, άμα γίνει το οτιδήποτε μου λες, πρόσεχε, εντάξει! Τον έχω στάξει. Θέλω σε παρακαλώ να είναι σταθερή θέση για να πέσουμε. Παπά, λοιπόν, πρόσεχε! Τώρα, φύγετε! Πάμε! Μαμά! Μαμά!
Μαλάκα, τι έγινε ρε μαλάκα! Τι έγινε? Να του το πούμε, Βενάκο. Να του το πούμε. Μας έσωσε τη ζωή μου ο πατέρας μου, ο Ράουλ, που το γνώρισε και έπεσε με το αεροπλάνο. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Μην αγχώνεσαι. Τι είναι, μην αγχώνω. Ρε, μην αγχώνεσαι. Πήγε να αλλάξει τώρα και θα συζητάμε μετά αυτά. Ό,τι ναι. Έγινε, έγινε, αγόρι. Τι να μην αγχώνω από τον πατέρα μου, ρε! Σταμάτα, ρε! Σταμάτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα πράγματα. Θα θρηνήσουμε παρέα. Εντάξει. Ρε, με δουλεύω. Δεν σε δουλεύω, ρε, άκουσέ με. Πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Ο πατέρας μπορεί να χάσει τη ζωή του. Ωραία. Δεν χρειάζεται να τη χάσει κι εσύ. Λοιπόν, κάνε αυτό που σου λέω και μη λες πολλά. Να ετοιμάσαι τώρα, φίλε. Θα γίνω κούκλος. Ρε! Ρε! Ε, ρε μαγκακό. Νόμιζα θα πεθάνω τόσο εύκολα. Πώς το κάνεις για να φοράω τα πόρτα μου πριν. Μπορείς να μου πεις! Υποθέτω είναι της ηλικίας μου. Ποιας ηλικίας, βρε! Κολόγερε! Ρε! Με δουλεύει! Πώς το κάνεις! Πώς το κάνεις κάθε φορά αυτό! Ωραίες αγκαλιές. Αλλά μην ξεχνάς ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε? Για πες μου το όνομά σου λίγο. Το όνομά μου. Το όνομά σου εννοείται. Αντρικά και ωραία. Το όνομά μου είναι Πάμπλο. Το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Πάμπλο. Το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Πάμπλο. Παρακάτω. Το όνομά μου είναι Πάμπλο! Παρακάτω. Το όνομά μου είναι Πάμπλο! Έμιλ! Εσκομάρ! Γαβίρια! Βλέπεις, έκλεισε το μαγαζί μόνο για εμάς τους δύο. Γκαρσόν! Γκαρσόν! Κατάστημα! Κατάστημα! Πείτε μου παρακαλώ. Πιάσε μια φιάλη. Βασικά τέσσερις μοέ πιάσε. Πιάσε μια... Πιάσε μια μερίδα... Τι μερίδα? Αστακο μακαρονάδα, γάριδο μακαρονάδα και ένα καρχαρία παρακαλώ. Έχουμε και ένα τέσσερις πολύ μοέ. Καλό γαμοπύλαφο άμα θέλετε. Α, δεν, πολύ ωραίο. Δεν πίνω γαμοπύλαφο. Δεν τρώω γαμοπύλαφο. Τέσσερις σαμπάνιες τώρα. Τώρα. Ευχαριστώ. Μίλησε μου. Πινέλοπε. Τι να σου πω, είσαι πανέμορφος. Με έχεις αναστατώσει τώρα. Ρε μαλάκες, τι να κάνω, γιατί με περιμένεις τον πρόεδρο, τσακ, τι να κάνω, ρε μαλάκα. Πινέλοπε, μετά τα χθεσινά κατάλαβα ότι δεν είμαι πλέον παιδάκι. Έχω γίνει άντρας. Και όχι απλά άντρας, αλλά μεγάλο αρσενικό. Ξέρω να σαγηνεύω μια γυναίκα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Είναι μέσα στο αίμα μου. Είναι μέσα στον Παμπλό. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Τι θες να κάνω. Μαλάκες. Και θέλω να ξαναδώ και σήμερα. Να τρελαθώ. Μισό λεπτό με παίρνει. Τι κάνει, τι έπαθω Βενάκος πάλι ρε γάμωτο. Τι έπαθω Βενάκος ρε γάμωτο. Έχει ένα πρόβλημα, μισό λεπτό να το απαντήσω. Τι να κάνω μου. Έχεις η Σελίνα να πάω ραντεβού. Στον πρόεδρο, βοήθαμε. Τίποτα μωρέ, κάτι. Τι συνέβη, όλα καλά. Καλά, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε σαμπάνια, έχουμε μόνο ουίσκι. Θέλετε ουίσκι? Φέρε μου ένα ποτήρι ουίσκι, παιδί μου. Εγώ θέλω ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Το πιο ακριβό, παρακαλώ, 240 χρόνων. Πείτε μου μια τσέπη. Τσεπούλα 252, παρακαλώ. Τσέπι ένα εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ για το βισκάκι. Παιδιά, τι να κάνω ρε μαλακα, γιατί με περιμένει στον πρόεδρο, τσατάρα μου! Με περιμένει στον πρόεδρο!
Πού είναι ο πρόεδρος? Εδώ! Ρε! Πινελόπε, γιατί με κάλεσες ραντεβού? Τι έγινε? Ήθελα να φάμε μαζί σήμερα. Μαζί, να φάμε μαζί, μάλιστα. Θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί. Μαζί. Να φάμε μαζί. Μου έχεις πάρει το μυαλό. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Τι άλλο σου έχω πάρει, δεν καταλαβαίνω. Για την καρδιά μου. Πινέλοπε, το ξέρεις ότι έχουμε πέρασει πάρα πολλά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο εκλεπτισμένα. Θέλω να μάθω την Πινέλοπε. Θέλω να μάθω εσένα, Πινέλοπε. Μπορεί να σε ξέρω πολλά χρόνια, αλλά είναι σαν να μην σε ξέρω. Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, αγάπη μου γλυκιά. Νερά. Εννοείται, μωρό μου. Λοιπόν, μίλησε μου λίγο για τη ζωή που θες να φτάσεις. Γιατί έχω υψηλούς στόχους, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Πού θες να φτάσεις, πού θες να φτάσουμε. Μιλά. Θέλω να κάνουμε οικογένεια μαζί, Παμπλό. Οικογένεια. Mm-hmm. Πόσα παιδιά θες? 3. Άλλοι πάμε, δεν μπορώ. Όχι, εντάξει, φυσικά. 3 παιδιά. 3. Εγώ, Πινέλοπε, θέλω να κάνω 5 κορίτσια και 1 αγόρι. 6 παιδιά. 6 παιδιά, ε. Μάλιστα. Θα τα κάνουμε άμα θες. Τι έγινε πάλι, σερβιτόρε, τι συμβαίνει? Το φαγητό σας είναι έτοιμο. Μάλιστα. Φέρτε μου παρακαλώ την αστέκο με καλονάδα, μη χεστούμε. Γαμοπύλαφο! Δεν τρώνε γαμοπύλαφο! Είναι ωραίο, αγάπη μου. Είναι πολύ ωραίο. Δεν αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάστε το. Είναι κριτική κουζίνα. Είναι κριτική κουζίνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, μαλάκα. Γαμώ το. Τέλος πάντων. Θα τρελαθούμε τελείως. Πας τα γαμοπύλαφα τώρα. Ναι. Ξέρεις, τα γαμοπύλαφα το τρώνε και στους γάμους, ε. Μίλησέ μου λίγο για τέχνη, Πινέλοπη, γιατί... γιατί με ενδιαφέρει τέχνη. Παιδιά, με περιμένει η Σελίνα, τι να κάνω! Τι να κάνω! Τσατάρα, με περιμένει η Σελίνα, τι να κάνω! Ξανά εδώ. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι ότι θα ερχόσουνα. Και ήθελα πολύ να έρθεις. Αυτό το λουλούδι είναι για σένα. Το λουλούδι στο λουλούδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατάστημα! Κατάστημα! Ένα γκαρσόν παρακαλώ. Ένα γκαρσόν! Κάτσε. Σελίνα μου. Κάτσε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, νεαρέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Μου 4 μοέ, 1 στα ακόμα καρονάδα και τα πάντα. Τα πάντα όλα. Παρακαλώ. Κύριε μου, 1 στα ακόμα καρονάδα δεν έχουμε. Έχουμε πολύ ωραία σουβλάκια. Τι σουβλάκια, να πας να ψαρέψεις. Μισό λεπτάκι να πάω να δω αν έχει ετοιμαστεί. Μισό λεπτάκι. Σελίνα. Ναι, Παύλο. Έχουμε να δοθούμε αρκετές μέρες. Πού ήσουν, α? Είχα φύγει στη θεία μου. Ήμουνα στην άλλη πόλη που σου είχα πει. Μάλιστα. Και είχα αρκετό χρόνο να σκεφτώ κάποια πράγματα. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Κοίταξε να δεις. Είσαι μια πολύ γλυκιά κοπέλα. Μια όμορφη. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά. Ρε μαλάκι, σταματήστε να κράζετε, μη είστε μπλε. Ισχύει. Κάτσε. Τι έγινε, είσαι καλά εσύ? Είμαι πολύ καλά, ήπια κάτι χαπάκια. Να σου πω κάτι, είχα πάθει... Για πες μου, τι έπαθες? Ένας Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, Πινέλοπη μου, τίποτα. Είχα με το στομάχι μου, επειδή έχω ξεκινήσει τη γυμναστική, έχω πάθει κοιλιακή, γαστρεντερική, στομαχική διαταραχή και πρέπει να παίρνω ένα χαπάκι κάθε δεύτερη ημέρα. Ναι. Και γι' αυτό με έπιασε λίγο το τέτοιο. Τώρα είσαι καλά? Ναι, μια χαρά είμαι. Μίλησε μου λίγο για σένα όμως, αγάπη μου. Θες να μιλήσουμε για στάσεις? Για στάσεις της μόδας? Όχι. Για στάσεις του λεωφορείου? Όχι. Για στάσεις? Του σεξ. Όχι πάλι ρε γαμώτο! Δεν πιστεύω να πήρα το κίτρινο το χαπάκι ρε μαλά! Όχι, το κίτρινο πήρα πρώτα! Ρε μωρό μου, έλεος. Έπρεπε να βάλω το πράσινο το χαπάκι ρε γαμώτο!
Αχ, πάω γρήγορα, πάω τι γρήγορα, αγάπη μου, πάλι. Πάω γρήγορα και έρχομαι, συγγνώμη, αγάπη μου, εντάξει. Λοιπόν, ακούσε με, κάτσε λίγο εδώ πέρα και έρχομαι, εντάξει, αγάπη μου. Ναι, θα κάτσω. Αχ, γρήγορα. Καλά, γενικά. Θέλω να σου πω μια μεγάλη αλήθεια, όπα. Αλλά θέλω να μου μιλήσει πρώτα για σένα. Για σένα. Εγώ να σου μιλήσω για μένα, απλά όλη την ώρα κάτι μας διακόπτει, γι' αυτό. Φόρε μαλάκα. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να πάει το μεταξύ μας? Δεν ξέρω, δεν ξέρω και εσύ τι κατάσταση. 1500 αστέρια πιπεράκι of the gold! Παιχταρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφούλη! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πιπεράκι μου, 1500 αστέρια! Δεν ξέρω τι φάση με την κοπέλα, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι νιώθω όντως πράγματα για σένα. Το ξέρω ότι γνωριζόμαστε πολύ λίγο. Μάλιστα. Και? Και? Να. Θέλω να ανοιχτείς, Σελίνα μου. Να ανοιχτείς. Το καταλαβες. Να ανοιχτείς. Ναι, ξέρω. Απλά είμαι φουλ ερωτευμένη μαζί σου. Ναι. Φουλ ερωτευμένη, ναι. Όχι, δεν τα βλέπω αυτά στον πρόεδρο, δεν τον περιμένω ποτέ. Ρε, Κυριάκο! Συγκόλα, ρε! Σειρά, γιο Κυριάκο, σειρά. Είσαι ερωτευμένη, ναι. Δεν ξέρω τι ισχύει από την πλευρά σου, βέβαια. Και πιστεύεις ότι έχουμε μέλλον. Αγάπη μου. Τι έγινε? Συγγνώμη. Πώς είσαι τώρα? Είμαι πολύ καλύτερα. Αποφάσισε, είσαι ή δεν είσαι? Είμαι, αγάπη μου, συγγνώμη. Δεν μας τα λες καλά μας γι' αυτό. Σε βλέπω λίγο ανήσυχο, λίγο περίεργο. Πινέλοπε μου. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω, έτσι δεν είναι? Ναι. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω, έτσι δεν είναι? Το ξέρω. Έχουμε περάσει πολλά μαζί, είσαι ο πρώτος μου έρωτας. Μου κρύβεις βέβαια πολλά. Η σχέση μας έχει περάσει πολλές δοκιμασίες. Ναι. Και πλέον τώρα που έχουμε ολοκληρώσει τη σχέση μας, καταλαβαίνεις, θέλεις εμένα, έτσι όπως είμαι, με τα καλά και τα κακά, με τις γκρίνιες μου, τις χαρές μου και τις λύπες μου. Ναι. Θέλω να μου ανοιχτείς συναισθηματικά. Βγάλ' το από μέσα σου. Βγάλ' το. Μην είσαι πλέον. Μη φοβάσαι για τίποτα. Πες το. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τίποτε δεν θα σου ξαναπώ ποτέ ψέματα. Δεν θέλω. Τσατάρα μου, η Πινέλοπη μου έχει πει 300.000 ψέματα, ρε μαλάκα! Με έχει διαλύσει! Είσαι ο ερωτάς μου ο μεγάλος. Χορταίνω μόνο που σε βλέπω. Γεια σας. Όχι και τρίτη. Όχι και τρίτη! Γεια σου, Δεσποινής. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μια χαρά εσείς. Μάλιστα. Ο κύριος, παρακαλώ, μπορεί να μην τοποθετεί τα κράνη μέσα στο κατάστημα. Κύριε! Στα μάτια σας είναι, να ξέρω. Ωραία, βγείτε παρακαλώ λίγο έξω. Όχι και τρίτη, ρε μαλάκα! Κύριε, με τα κράνη βγείτε λίγο έξω. Ποια είναι αυτό το κράνο που γέμισε στο μαγαζί? Ποιο τι πιστόλι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Φέρ' το κι αυτό, αλήπασα! Φέρ' το κι αυτό! Θέλω να μου πεις εσύ τι νιώθεις για μένα. Εγώ? Ρε μαλάκα. Ρε μα, τι να πω, τι νιώθω?
Πινέλοπε. Ναι. Εγώ τι νιώθω για σένα. Mm-hmm. Εγώ... η αλήθεια είναι ότι... εγώ η αλήθεια είναι ότι εντάξει είσαι όντως η γυναίκα της ζωής μου. Η πρώτη μου αγάπη. Και η τελευταία. Η πρώτη μου αγάπη και η τελευταία, Πινέλοπε. Πόσο χαίρομαι που μου το λες αυτό. Πάρε το να είσαι Έλληνα τίποτα, πρόσεξ, μη σε πρόδωση κάει κλαις. Σε ποιον το λες εμένα. Σελίνα μου, πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να χαράξουμε το μέλλον. Είσαι έτοιμη να περάσουμε ένα βήμα μπροστά. Ε? Ναι, Παύλο μου είμαι. Πανέτοιμη. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την οικογένειά σου, πώς έχεις μεγαλώσει, τι αρχές έχεις. Κοίτα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά δεν νιώθω άνετα να το συζητήσω ακόμα. Περίμενα, είναι... εγώ δεν ξέρω τίποτα για σένα. Θεωρητικά ούτε εγώ, αλλά... Τι θεωρητικά, εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα. Να ξέρεις, Σελίνα μου, ότι ήμουν 5 χρόνια σε κόμμα. Αυτό δεν σου το έχω πει. 5 χρόνια είχαν σβήσει όλα μέσα μου. Όλα είχαν σβήσει μπροστά μου. Ποιος είναι? Πώς έγινε αυτό? Ποιος είναι αυτός, ρε μάνα? Γιατί είχα πάθει ένα τύχημα. Ποιος είναι αυτός, ρε? Αλλά είσαι καλά τώρα? Είμαι πολύ καλά. Αλλά εσύ δεν μου έχεις μιλήσει για το παρελθόν σου ποτέ. Όπως σου είχα ξαναπεί, ο πατέρας μου δεν με αφήνει να το συζητά αυτό το θέμα. Πινέλοπε, τα χείρα. Αγάπη μου, πες μου ότι είσαι καλά. Μου είπε ο Βενάκος ότι θα είσαι στο γιατρό, αλλά δεν κρατιέμαι. Δες το email σου. Σ' αγαπώ πολύ. Τι εννοείς? Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου έφτασε αύριο. Έφτασε. Αύριο εγώ και ο άνθρωπός μου σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την πιο σημαντική μας στιγμή. Τον αραβόνα μας.